προσπάθησαν απλά να με σκοτώσουν και εμένα, δεν ήταν τροχαίο. Έπεσαν απλά πάνω μου με τα μάξι και μου είπαν ότι θα με σκοτώσουν, χωρίς να έχω κάνει τίποτα, χωρίς να τους ξέρω καθόλου. Τρέμοντας ακόμη από το σοκ, ο 22χρονος Ηρακλειώτης περιγράφει στην Κρήτη TV πως δέχτηκε την άγρια επίθεση στη μέση του δρόμου από τρεις δαΐδες που εμβόλυσαν τη μοτοσικλέτα του επειδή διαμαρτυρήθηκε για επικίνδυνο υλικμό. Ο 22χρονος γλίτωσε τα χειρότερα επειδή φορούσε κράνος, προστατεύοντας το κεφάλι του από μπουνιές και κλωτσιές. Με έπνιγαν. Πώς καταφέρατε να γλιτώσετε? Γιατί την ώρα που με έπνιγαν, ευτυχώς ήρθαν οι άνθρωποι που δούλευαν στο μαγαζί απέναντι και το έβαλαν οι δράστες στα πόδια. Τον είχαν πιάσει από το λαιμό, ο άλλος του χτυπούσε, ευτυχώς που φορούσε το κράνος, του φέρανε μπουνιές στο κράνος, στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς φορούσε το κράνος. Του σήκαν το λαιμό και τον επί 5 λεπτά γινόταν αυτό το πράγμα. Τι προηγήθηκε? Ώρα 5 το απόγευμα, λίγα μέτρα παρακάτω, στον κόμβο του Γιώφυρου, πάνω στο φανάρι, ο 22χρονος με τη μοτοσικλέτα του θέλησε να προσπεράσει το γιοταχή με τους τρεις θερμοκέφαλους. Ο οδηγός έκοψε απότομα το τιμόνι για να τον εμβολήσει και το θύμα έκανε το λάθος να διαμαρτυρηθεί. Γύρισε ο εντολέας μου και του λέει: μα τι κάνεις εκεί, θα με σκοτώσεις? Και ξεκίνησε μια καταδίωξη άνευ προηγουμένου 3-4 λεπτά. Όπου μετά από περίπου 2-3 χιλιόμετρα έγινε όλο αυτό το περιστατικό χωρίς λόγο. Χωρίς δηλαδή να τους, ούτε τους έβρισε, ούτε τους έκανε κάποια χειρονομία, ούτε αν είχε δηλαδή ακουστεί κάτι τέτοιο, το διαψεύδουμε πλήρως. Δεν έχει προηγηθεί κάτι τέτοιο. Οι δράστες με επικίνδυνους ελιγμούς άρχισαν να τον καταδιώκουν. Έξω από την εκκλησία του Εσταυρωμένου, ο συνοδηγός επιχείρησε να τον τραβήξει από τα ρούχα. Δεν τα κατάφερε και τότε ο οδηγός εμβόλησε το μηχανάκι, παγιδεύοντας τον 22χρονο στις μπάρες. Με χτυπούσαν επί 5 λεπτά οι δύο από αυτούς. Και μου φώναζε ότι θα με σκοτώσουν. Εγώ δεν τους ήξερα καθόλου. Ο πατέρας του 22χρονου έτρεξε στο σημείο, βλέποντας το γιο του αιμόφυρτο και σοκαρισμένο, χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει πως παρολίγο να χάσει τη ζωή του για μία παρατήρηση. Άνδρες της ομάδας Δίας καταδίωξαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον έναν από τους δράστες όταν ξαναπέρασε από το σημείο περίπου μισή ώρα αργότερα για να καταλήξει με χειροπέδες. Είδα το γιο μου στα αίματα, γρατζουνισμένο, πεσμένη μηχανή κάτω. Αστυνομία ευτυχώς μέσα σε 5 λεπτά, να είναι καλά οι άνθρωποι. Ήρθαν μετά και οι 4 μηχανές της Δίας και καταδιώξανε τους 2 από τους 3, διότι αυτοί ξαναγυρίσαν στον τόπο του εγκλήματος μετά από μισή ώρα. Ο δικηγόρος του 22χρονου και της οικογένειάς του κάνει λόγο για ασύλληπτη βία, χωρίς αφορμή, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να βάλει τέλος στη βία και την τρομοκρατία που επικρατεί. Πραγματικά ένα περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο δεν τιμά κανέναν μας, έτσι, δεν τιμά την κοινωνία μας, να μην μπορεί ένας άνθρωπος να κυκλοφορεί ελεύθερα και χωρίς να φοβάται. Πού έχουμε φτάσει? Αυτό φωνάζω τόσο καιρό, ότι τα νέα παιδιά, τα ένστικτά τους είναι πάρα πολύ παράξενα. Ο 19χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι στον εισαγγελέα για να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, ενώ οι δύο συνεργοί του αναζητούνται.